Η κυβέρνηση αποφάσισε να βάλει στον πάγο βασικές διατάξεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου μόλις 24 ώρες μετά τη συζήτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εξαιτίας, από ό,τι είναι προφανές, των ενστάσεων άλλων υπουργών που προέβαλαν νομικά επιχειρήματα. Έτσι, τίθεται σε διαβούλευση και οι προβλέψεις για το αυτόφορο και τη φυλάκιση των φοροφυγάδων και των οφειλετών του δημοσίου, όπως και τα νέου τύπου τεκμήρια για 11 κατηγορίες ελευθέρων επαγγελματιών, που με βάση τον νόμο θεωρούνται κατά τεκμήριο ύποπτοι, αν δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα, δεν υπάρχουν. Από τη δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες, αλλά και με βάση νομικά επιχειρήματα, θα κριθεί εν τέλει αν θα εφαρμοστεί από το Υπουργείο Οικονομικών η μετατροπή ορισμένων φορολογικών αδικημάτων, όπως η μη απόδοση ΦΠΑ και έλλειψη πρόθεσμων χρεών προς το δημόσιο, από στιγμιαία σε διαρκή. Αν τα αδικήματα παραμείνουν στιγμιαία όπως σήμερα, με τον τρόπο αυτό, καταργείται στην πράξη η διαδικασία του αυτόφορου για όσους φοροφυγάδες συλληφθούν για παλαιές οφειλές. Στο σχέδιο νόμου για τη φοροδιαφυγή απαλήφθηκε σήμερα το επίμαχο αυτό μέρος της διάταξης και αντί του αυτόφορου ορίζεται ότι οι φοροδιαφεύγοντες θα οδηγούνται μόνο σε δίκη. Τα αστυνομικά μέτρα σε ευνομούμενες πολιτείες δεν απέδωσαν ποτέ. Επειδή όμως η παράνομη νομιμοποίηση εσόδων, η κατάχρηση της δημόσιας περιουσίας, η απόκρυψη εσόδων αλλά και η μη απόδοση του ΦΠΑ συνιστούν αδίκημα, θα πρέπει να εντοπίζονται και να εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση οι νόμοι. Η υποχώρηση του Υπουργείου Οικονομικών οφείλεται κατά κύριο λόγο στις νομικές ενστάσεις για το θέμα του αυτοφόρου που διατύπωσαν χθες το Υπουργικό Συμβούλιο κορυφαίοι υπουργοί. Από την άλλη, η αλλαγή αναμένεται να επέλθει και στη ρύθμιση που προβλέπει ότι όσοι γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, δικηγόροι, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, τοπογράφοι, οικονομολόγοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων, λογιστές και φοροτέχνες εμφανίζουν ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα από 15 έως 25.000 ευρώ ανάλογα με την πόλη που έχουν έδρα, θα αντιμετωπίζουν κατά προτεραιότητα τον έλεγχο τους ΔΟΕ. Στην περίπτωση αυτή, ίσως αλλάξουν να επί το ευνοϊκότερο τα εισοδηματικά κριτήρια ή πιθανόν να θεσπιστούν άλλα κριτήρια. Φοροτεχνικοί πάντως έλεγαν στο Μέγκα ότι στην ουσία έχουμε να κάνουμε με νέο τύπου τεκμήρια. Το κριτήριο των 25.000 ευρώ συνιστά ένα εξαιρετικά επισφαλές και αυθαίρετο τεκμήριο, καθώς στο Κολωνάκι έχουν την έδρα τους εκατοντάδες νέοι δικηγόροι και επαγγελματίες των άλλων κλάδων που στοχοποιούνται, οι οποίοι τις περισσότερες φορές συστεγάζονται προκειμένου να μοιράζονται τις δαπάνες και επιπλέον πλήττονται από την οικονομική κρίση. Από τις διατάξεις του φορολογικού σχεδίου νόμου αφαιρέθηκαν επίσης οι ποινές φυλάκισης ή ακόμη και κάθερξης που θα επιβάλλονταν σε όσους έχουν οφειλές προς το δημόσιο, πιθανότατα για να επανεξεταστούν τα όρια των ποινών με βάση το ποσό των οφειλών, ενώ θα επαναδιατυπωθεί με άλλο ίσως περιεχόμενο και ο συμψηφισμός χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα. Τέλος, έχει απαλληφθεί από το σχέδιο νόμου και ο ορισμός Γενικού Εισαγγελέα για Οικονομικά Εγκλήματα, καθώς δεν επιτρέπεται από το Εθνικό και Κοινοτικό Δικαστήριο.